Ρωσική οργή. Η Μόσχα στέλνει τις ικανότερες μονάδες της για να ανακόψουν την ουκρανική αντεπίθεση, λέει το Κίεβο. Η Χάνα Μαλιάρ, υφυπουργός άμυνας Ουκρανίας λοιπόν, δήλωσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Telegram την Κυριακή πως οι ρωσικές επανατοποθετήσεις αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως η καταστροφή του φράγματος και κατ' επέκταση οι πλημμύρες της περιοχής ήταν εσκεμμένη προσπάθεια της Μόσχας να μπλοκάρει τις ουκρανικές επιθέσεις κατά μήκος του ποταμού Δνήπερου. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, έγινε γνωστό πως ο εχθρός κινεί τις πιο μαχητικά ικανές μονάδες του από την κατεύθυνση της Χερσόνας, κυρίως μονάδες πεζοναυτών, αερομεταφερόμενων στρατευμάτων και την 41η στρατιά, έγραψε η Μαλιάρ. Το Forbes έχει περιγράψει την 41η στρατιά συνδυασμένων όπλων ως την κύρια ρωσική δύναμη στην κατεχόμενη περιοχή της Χερσόνας. Κατ' επέκταση, ο σκοπός της δολιοφοράς του φράγματος από τους Ρώσους γίνεται αυτονόητος. Λαμβάνοντας υπόψη τις ρωσικές απώλειες και τις περιορισμένες ρωσικές εφεδρίες, κατάλαβαν την ανικανότητά τους να αποθήσουν την ουκρανική επίθεση σε διάφορες κατευθύνσεις και έτσι η ρωσική διοίκηση των κατοχικών δυνάμεων αποφάσισε να περιορίσει γεωγραφικά τις ενεργές δράσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον στα αρχικά ενεργά στάδια της. Έντονες μάχες λαμβάνουν χώρα στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και του Ντονιέτσκ. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει σημαντικές προελάσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες, ωστόσο έχουν ακόμη να συναντήσουν πολλές γραμμές ρωσικών οχυρώσεων, τις οποίες οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζουν εδώ και πολλούς μήνες. Όλα αυτά ήρθαν όμως με σοβαρές απώλειες για τον Ουκρανικό στρατό, κυρίως σε νατοϊκό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την δυτική σελίδα Newsweek, ωστόσο, η καταστροφή γύρω από την περιοχή του Δνήπερου φαίνεται πως στήλωσε τις ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις κατά μήκος του ποταμού. Ο Άντρι Ζαγκορονίου, πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας και τωρινό σύμβουλος του νυν Υπουργού Άμυνας, δήλωσε στη σελίδα πως το φουσκωμένο ποτάμι κάνει τις ουκρανικές επιχειρήσεις αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Η δολιοφορά στο φράγμα προφανώς πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτροπή μιας επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην κατεύθυνση της Χερσόνας, δημιουργώντας παράλληλα χρόνο για την μεταφορά ρωσικών εφεδριών στις κατευθύνσεις της Ζαπορίζια και του Μπαχμούτ, δήλωσε Μαλιάρ. Όλα τα παραπάνω συμβαδίζουν με την πλειοψηφία των δυτικών και ουκρανικών απόψεων, ωστόσο οι περισσότεροι Ρώσοι και κάποιοι δυτικοί και Ουκρανοί ειδικοί παραδέχονται πως η καταστροφή του φράγματος ευνόησε περισσότερο τον Ουκρανικό στρατό. Και αυτό πολύ απλά γιατί η πλημμύρα καθάρισε τα ατελείωτα ναρκοπέδια της Χερσόνας, τα οποία οι Ρώσοι έστειναν μήνες ολόκληρους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.